έχουμε κάποια νέα όσον αφορά το ελληνικό YouTube και αφορά τον Αστρόνιο και τον κύριο DeGrasse Tyson. Μαζί στην παρέα μας είναι ο Μιχάλης, ο Winzer. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Winzer Μαρινός. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Μαρινό. Και ο Think Outside the Globe, ο Ντίνος. Καλησπέρα Ντίνο. Γεια σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα Ντίνο. Γεια σου Μιχάλη. Πριν ξεκινήσουμε εμείς φυσικά, παιδιά, να ξέρετε ότι το παρασκήνιο είναι το καλύτερο πράγμα, γιατί λέμε πάρα πολλά, πέφτει πολύ γέλιο και ειλικρινά ίσως θα πρέπει να κάνει κάποιος κάποια καταγραφή και αυτά να βγουν σαν bloopers κάποια στιγμή προς τα έξω. Best of. Ξεκινάμε με το θέμα μας που είναι ο Αστρόνιο και ο Tyson, έχει κάνει μια διαφημίση στο κανάλι. Στην οποία έχει περισσότερες πληροφορίες φυσικά ποιος άλλος από το συντονιστή, όχι συντονιστή, το παιδί που έχει φτιάξει την ομάδα στο Facebook, την επίπεδη γη, το Winzer. Και να μας πει έτσι λίγα λόγια, γιατί αυτή η φωτογραφία είναι πραγματικά θησαυρός. Να μας πει πού τη βρήκε, τι είναι αυτά τα δύο άτομα, ο Tyson και ο Αστρόνιο, και γενικά μας μιλήσει λίγο για αυτό το πράγμα. Ναι, είναι από το post στο Facebook του Αστρόνιο που συνάντησε το είδωλό του, τον διάστημο αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson. Στην καινούργια ταινία φυσικά. Ταινία είναι αυτό που παρουσίασε. Ναι, ταινία, επιστημονική ταινία, ταινία σκέτο, δεν ξέρω, κάτι από τα δύο. Και είναι με το χαμόγελο, βρίσκει το είδωλό του και του έχει πάρει συνέντευξη. Και στην οποία, όπως δήλωσε, θα πέσει το ελληνικό Facebook. Θα είναι στιγμή, ιστορική στιγμή για το ελληνικό Facebook. Και περιμένουμε όλοι φυσικά αυτή τη μεγάλη συνέντευξη που θα είναι, δηλαδή περιμένουμε να ακούσουμε πολύ παραμύθι. Και περιμένουμε φυσικά να έχει με το που βγει 50.000 views σε 2 λεπτά, μαγικά δηλαδή πράγματα όπως σε κάθε βίντεο του Αστρόνιο. Και τι να πούμε για τη φωτογραφία, παιδιά, δεν χορταίνει, τη βλέπω το χαμόγελο αυτό, είναι πραγματικά Colgate. Όχι Colgate, είναι το σήμα κατά τεθέν του Αστρόνιου, φυσικά, δεν ξέρω πώς το λένε. Είναι, ναι, θέλω κάποια να με κοιτάζει έτσι για όλη τη ζωή. Θέλω κι εγώ να γίνω τόσο χαρούμενος. Δεν ξέρω, παιδιά. Να συμπληρώσω εδώ, Μαρίνο, ότι αν κατάλαβα καλά, είναι το Κόσμος, το οποίο είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία είχε ξεκινήσει, φυσικά την είχε ξεκινήσει ο Carl Sagan. Όποιος γνωρίζει ποιος είναι ο Carl Sagan. Ναι. Λοιπόν, ο Carl Sagan, λοιπόν, ο οποίος πήρε τις διάφορες πληροφορίες σε συνεργασία με τον όλος περιέργος Arthur Clarke, ο οποίος φυσικά είναι ο συγγραφέας του οποίου βασίστηκε πάνω η ταινία Οδύσσια 2001 του Stanley Kubrick. Ένα περίεργο πράγμα, πώς έρχονται όλα και κουμπώνουν μαζί. Συμπτώσεις, Ντίνο. Είναι αναπόφευκτο, ναι. Είναι αναπόφευκτο. Είναι απλά σύμπτωση. Και φυσικά, όταν ο Carl Sagan έσβησε το άστρο του, ας πούμε, όπως λέμε στα τηλεοπτικά, έτσι, στη τηλεοπτική σκηνή, τη σκητάλη πήρε ο Neil deGrasse Tyson και έκανε πριν μερικά χρόνια το πρώτο κύκλο των επεισοδίων της σειράς Κόσμος, ας πούμε. Ναι. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή απλά το καινούριο Κόσμος είχε φυσικά ασύλληπτα γραφικά, έτσι, δεν το συζητάμε. Ήτανε ναι, πολύ βλέπω τώρα την αφίσα, αυτό το επεισόδιο λέγεται Possible Worlds, πιθανή κόσμη. Και να πούμε για τον Arthur Clarke ότι είναι από τους πιο διάσημους συγγραφείς αστυνομικής, λέω, επιστημονικής φαντασίας. Σωστά. Και υπάρχει και η φωτογραφία, για όσους δεν το ξέρουν, που είναι στη NASA μαζί με τον Stanley Kubrick και με επικεφαλής της NASA το 1966. Και ήταν και έτσι, ο Disney εκεί. Και ο Disney, ναι, συμπτώσεις αυτά, βέβαια, εμείς είμαστε... Είναι, φυσικά, δεν, το Hollywood, παιδιά, είναι ένα πράγμα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα πράγμα, απλά έχει πολλά παρακλάδια,